Καλησπέρα στις κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 2 Φεβρουαρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νέο μήνυμα αραγούς ενότητας μπροστά στα μεγάλα και σημαντικά για το λαό και το έθνος μας έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος με δήλωσή του μετά τη δοξολογία για τον εορτασμό της Πολιούχου της Καλαμάτας της Παπαντής του Σωτήρου Χριστού. Ειδικότερο, ο κ. Παυλόπουλος τόνισε: Εύχομαι, Πολιούχος της Καλαμάτας, υπεραγία Θεοτόκος, να φωτίζει και να καθοδηγεί τα βήματά μας στον δρόμο της αραγούς ενότητας μπροστά στα μεγάλα και σημαντικά για το λαό μας και το έθνος μας. Ιδίως δε να καθοδηγεί τα βήματά μας ώστε να αναδειχτούμε πριν απ' όλα άξιοι της πατρίδας και αντάξιοι των προγόνων μας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να υπερισπιστούμε επιπλέον την αποστολή την οποία μπορεί και πρέπει να φέρει σε πέραση η Ελλάδα μας ως αναπόσπαστο μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής μας οικογένειας και της διεθνούς κοινότητας εν γέννη, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εύχομαι η Πολιούχος της Καλαμάτας, η υπεραγία Θεοτόκος, να φωτίζει και να οδηγεί τα βήματά μας στο δρόμο της αραγούς ενότητας μπροστά στα μεγάλα και σημαντικά για το λαό μας και για το έθνος μας. Εύχομαι να φωτίζει και να οδηγεί τα βήματά μας ώστε να φανούμε άξιοι της πατρίδας και αντάξιοι των προγόνων μας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να υπερασπιστούμε την αποστολή την οποία μπορεί και πρέπει να φέρει σε πέραση η Ελλάδα μας ως αναπόσπαστο μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής μας οικογένειας αλλά και ως αναπόσπαστο μέλος της διεθνούς κοινότητας εν γέννη. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Στις 6 Φεβρουαρίου θα υπογραφεί το πρωτόκολλο ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γιένς Στόλτεμπεργκ. Ο κ. Στόλτεμπεργκ στο Twitter του αναφέρεται στην γειτονική χώρα ως μελλοντική δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 6 Φεβρουαρίου θα γράψουμε ιστορία, τονίζει χαρακτηριστικά. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο ένταξης με τη μελλοντική δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Νικολά Ντιμητρόφ, έγραψε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στην ανάρτησή του. Στην Κομωτινή βρέθηκε την Παρασκευή ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής, καλεσμένος στη Σνόδενο Μοροδόπης, όπου παρέτησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομούς Ερών Κώστας Καραμανλής βρέθηκε στην Κομωτινή την Παρασκευή καλεσμένος στην Σνόδενο Ροδόπης, όπου παρέθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με ιδιαίτερη χαρά θα καλωσορίσω τον βουλευτή Ερών, τον Κώστα τον Καραμανλή, που θα μας τιμήσει με την παρουσία του στη σημερινή εκδήλωση της Σνόδενο Ροδόπης στην κοπή της Βασιλόπιτας. Θεωρώ ότι το διάστημα που ζούμε πολιτικά είναι περίεργο και έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούσουμε από τον βουλευτή τις δικές του τις απόψεις, βέβαια τις δικές, όχι μόνο τις δικές του απόψεις, αλλά τις απόψεις του κόμματός μας. Είναι μεγάλη χαρά που σήμερα είναι κοντά μας. Η Ροδόπη είναι ένας ορφανός νομός τα τελευταία χρόνια. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία άνθρωποι σαν τον Κώστα να είναι συμπαραστάτες και φίλοι στη δύσκολη προσπάθεια που κάνει η οργάνωσή μας εδώ και η παράταξή μας να προωθεί συζητήματα της περιοχής. Υπάρχει μία σχέση και μία παράδοση. Οι Καραμανλίδες να αγαπούν αυτή την περιοχή και να τη φροντίζουν τις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω ότι ο Κώστας ως νέος πολιτικός θα τηρήσει αυτήν την παράδοση και θα σταθεί δίπλα μας το επόμενο διάστημα στον αγώνα που κάνουμε να αποκαταστήσουμε ζημιές που έγιναν την περίοδο των Σιριζανέλ και να δημιουργήσουμε και μια νέα δυναμική ανάπτυξη σε αυτή την περιοχή στις οποίες ο κόσμος έχει τόσο πολύ υποφέρει τα τελευταία χρόνια. Καλωσόρισες και εύχομαι και ελπίζω η ζωή να τα φέρει έτσι ώστε να μπορέσουμε μια σειρά από θέματα της περιοχής μας να τα δούμε να λύνονται τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ μεγάλη η τιμή να βρίσκομαι εδώ. Να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ και όλους τους διοργανωτές που είχαν την πολύ καλή ιδέα να παρουσιάσουμε εδώ πέρα να κάνουμε την κοπή πίτας. Εγώ δεν θέλω να πάρω κάποιο ιδιαίτερο χρόνο για να σας αφήσω σε εσάς να μου κάνετε ερωτήσεις. Το μόνο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να υποθεί ως πρόλογος είναι ότι ζούμε σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για τα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω ξεκαθάρισε και μέσα στο Κοινοβούλιο και εκτός Κοινοβουλίου τις θέσεις της για τα ζητήματα τα εθνικά. Έχω πλήρη επίγνωση που βρίσκομαι. Έχω πλήρη εικόνα από τον καλό φίλο τον Ευρυπίδη για τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Ζούμε εποχές εθνικά αρκετά δύσκολες.
Ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη του ορθού λόγου και της μετριοπάθειας. Εμείς στα εθνικά ζητήματα δεν κραυγάζουμε. Λέμε την άποψή μας ξεκάθαρα και πάντα η παράταξη αυτή, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έβαζε πάντα το εθνικό πάνω από το προσωπικό και το κομματικό συμφέρον. Σήμερα λοιπόν, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, ανοίγονται δύσκολες ώρες και για τη Μακεδονία και για την πατρίδα μας και για την εξωτερική μας πολιτική. Εμείς λοιπόν προειδοποίησαμε εγκαίρως ότι αυτή η συμφωνία είναι εθνικά επικίνδυνη, χωρίς κραυγές, χωρίς υπερβολές, και θέσαμε όλους τους βουλευτές και τον ελληνικό λαό, αν θέλετε, πρώτων ευθυνών τους. Η κυβέρνηση αυτή αποφάσισε με μια διαδικασία εξπρές να κλείσει ένα θέμα το οποίο δεν, χωρίς να έχει τη συνένεση των πολιτικών κομμάτων, δηλαδή, άμα θέλετε, έσπασε μια παράδοση η οποία την είχαν ακολουθήσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και αυτό νομίζω είναι αυτό που μας προβληματίζει ιδιαιτέρως. Η κατάρτιση του ψηφοδελτίου, όχι μόνο στο νομό σας, αλλά και σε όλους τους νομούς, είναι υπόθεση του αρχηγού του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, εγώ δεν μπορώ σε αυτή τη φάση να μπω σε νοματολογία. Το σίγουρο είναι ότι επικεφαλής εδώ πέρα θα είναι ο κύριος Στυλιανίδης, ο οποίος έχει δώσει μάχες τόσο για τα τοπικά ζητήματα όσο και για τα εθνικά θέματα, και από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι η κατάρτιση του ψηφοδελτίου θα γίνει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία να έχει μια την καλύτερη δυνατή παρουσία στο νομό. Ο κύριος Στυλιανίδης υπήρξε βουλευτής εδώ και εκλέγεται από το 2004. Την τελευταία φορά, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, δεν εξελέγει, διότι ήμασταν με λίστα. Όπως και στη Ξάνθη είχαμε το φαινόμενο η Νέα Δημοκρατία να μην εκλέξει βουλευτή. Και ως πρώην, ως βουλευτής ο οποίος υπήρξε, είναι δεδομένο ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Ο πρόεδρος είπε ότι μην βουλευτές είναι στο ψηφοδέλτιο. Ναι, σας είπα λοιπόν ότι η κατάρτιση των ψηφοδελτίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του κόμματος. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι προκαταβάλλεται τον Πρόεδρο. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι ο κ. Στυλιανίδης θα είναι υποψήφιος. Τώρα νομίζω ότι έγινα αρκετά κατανοητός και θεωρώ ότι αυτή η ερώτηση είναι λίγο περίεργη. Τη πρωτοχρονιά τη Βασιλόπιτα έκοψε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Ροδόπησε γνωστό κέντρο της Κομωτινής παρουσία των δύο βουλευτών Μουσταφά Μουσταφά και Αϊχάν Καραγιουσούφ και πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών του Δημήτρη Χαρίτου και της Ελένης Λαυτσή. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ νούμερο ροδόπησε έκοψε την πρωτοχρονιά τη Βασιλόπιτα σε γνωστό κέντρο της Κομωτινής παρουσία των δύο βουλευτών Μουσταφά Μουσταφά και Αϊχάν Καραγιουσούφ, πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών του Δημήτρη Χαρίτου και της Ελένης Λαυτσή. Κόβουμε την πίτα μας σαν ΣΥΡΙΖΑ. Και μια νέα χρονιά η οποία πιστεύουμε θα είναι ακόμη καλύτερη, όπως πολλοί καταλαβαίνουν πια τα πράγματα σταθερά βελτιώνονται, και επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή να κάνω μια σε ένα εμβληματικό πραγματικά νομοσχέδιο, την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αγγίζει γύρω στους 900.000 ανθρώπους εργαζόμενους που είχαν να δουν αύξηση 10 χρόνια. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει, θα ακολουθήσουν και άλλα σημαντικά νομοσχέδια που θα διευκολύνουν τους πολίτες, και αντιμετωπίζουμε και την χρονιά αυτή που είναι και μια εκλογική χρονιά με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση, γιατί έχουμε κάνει πολλά πράγματα που σιγά σιγά και ο κόσμος θα τα αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους και σε όλες καλή χρονιά. Όλα τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος θα ρηχτούν στις μάχες των εκλογών που έρχομαι, και τις αυτοδιοικητικές και τις βουλευτικές και τις ευρωεκλογές. Γιατί και οι ευρωεκλογές είναι μια κρίσιμη μάχη. Θα έχουμε και επισκέψεις στοχευμένες και συγκεκριμένες. Δεν θα έχουμε επισκέψεις για το Θεαθήνε. Είναι μέρα υποδοχής του νέου χρόνου και ανασύνταξης δυνάμεων, μαζί βέβαια με γλέντι και χορό. Όπως γνωρίζετε όλοι, το 2019 είναι χρονιά πολλαπλών εκλογικών μαχών, και μία από τις πρώτες μάχες είναι αυτές των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση, που νομίζω ότι είναι και ίσως και η πιο κρίσιμη, γιατί θα σηματοδοτήσει και το τι μέλη γενέστε και στις περαιτέρω
εκλογικές μάχες, όπως είναι οι ευρωεκλογές και οι βουλευτικές εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Εμείς μπήκαμε ήδη σε αυτή τη μάχη. Όπως ξέρετε, ηγούμενος ψηφοδελτίου που θα διεκδικήσει την ψήφο των συμπολιτών μας για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές Α βαθμού στο Δήμο Κομωτινής, έχουμε τη φιλοδοξία και έχουμε ρίξει όλες τις δυνάμεις μας στο να θα βιάξουμε ένα ευρύ ψηφοδέλτιο με σκοπό να διεκδικήσει να φτιάξει ένα πλειοψηφικό ρεύμα που θα διεκδικήσει τη διοίκηση του Δήμου. Σε αυτό έχουν μπει όλες οι δυνάμεις, οι πολιτικές, αλλά απευθυνόμαστε και έχουμε απευθυνθεί ήδη, έχουμε κάνει κάλεσμα και μέσα από αυτές, από τη σημερινή μου παρουσία κάνω ένα ευρύτατο κάλεσμα σε όλα τα κινήματα, στους ενεργούς πολίτες πραγματικά να πλαισιώσουν την κίνηση αυτή και την προσπάθεια που κάνουμε ώστε να καταφέρουμε να πάμε τον Δήμο ένα βήμα παραπέρα. Όπως γνωρίζετε, η παρουσία μας αυτό το διάστημα την τελευταία πενταετία υπήρξε, θα έλεγα, δημιουργική. Μπορεί να μην καταφέραμε να κάνουμε την πολιτική ανατροπή που σκοπεύαμε στις προηγούμενες εκλογές, αλλά τουλάχιστον βάλαμε τα ψήγματα, κάναμε την αρχή, ώστε αυτό που θα ακολουθήσει πραγματικά να φέρει τον Δήμο Κομωτινής σε μια καλύτερη θέση και σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και σε επίπεδο πολιτιστικής και σε επίπεδο πνευματικής. Θα το προσπαθήσουμε και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε χάσει χρόνο. Οι υπόλοιποι που αρχίζουν και παρουσιάζουν και άρχισαν προπολού να παρουσιάζουν, νομίζω ότι το κάνουν για να παίξουν στο επίπεδο εντυπώσεων περισσότερο. Έχουμε άπλετο χρόνο μπροστά μας, πάνω από 3 μήνες. Να σκεφτείτε ότι οι συνδυασμοί θα κατατεθούν περί τα τέλη Απριλίου. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ χρόνο και εμείς δεν θα σκοπεύουμε να κλείσουμε το ψηφοδέλτιο. Θα κάνουμε μια παρουσίαση, βέβαια, εντός των επόμενων ημερών, αλλά δεν σκοπεύουμε να κλείσουμε, γιατί πάντα είμαστε ανοιχτοί σε πρόσωπα που πραγματικά μπορούν να έχουν μια ουσιαστική παρέμβαση στα πράγματα του Δήμου, σε προσωπικότητες, σε επιστήμονες, σε νέους ανθρώπους που πραγματικά έχουν όρεξη να σηκωθούν από τον καναπέ και λίγο να δημιουργήσουν και κάποιους στριγμούς σε αυτό το κατεστημένο που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο Κομωτινής. Τη πρωτοχρονιά και Βασιλόπουτα έκοψε η Νόδε, νομοροδόπησε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτίνης, παρουσία του βουλευτή Σερών Κώστα Καραμαλή, αρκετών επισήμων και πολλών μελών της. Η Νόδε, νομοροδόπησε, έκοψε την πρωτοχρονιά τη Βασιλόπουτα σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτίνης, παρουσία του βουλευτή Σερών Κώστα Καραμαλή, αρκετών επισήμων και πολλών μελών της. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εις τιμήν και μνήμην του εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας του Ουρανοφάντουλος και Θαυματουργού. Τον Ουρανοφάντορα του Χριστού, νήστη του Δεσπότου, των Φωστήρων, των Φαΐνων, των εν Κεσαρίας, και Καπαδόκων χώραν, βασίλειον των Μέγαν, πάντες τιμήσομε. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που σήμερα είμαστε μαζεμένοι, εδώ. Ιδιαίτερη χαρά όμως νιώθω, γιατί κοντά μας είναι οι παλιοί πρόεδροι της ΝΟΒΕ. Έχουμε φωνάξει σήμερα σχεδόν όλους και από ό,τι βλέπω έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα όλοι και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι σημαντικό για μας, για μένα και για τα μέλη της ΝΟΒΕ, γιατί δείχνει κάτι. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αντέξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει προσφέρει στην παράταξη. Είναι το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το κόμμα που προτάσει το εθνικό συμφέρον. Όσο αν κάποιες φορές αυτό μας κοστίζει κομματικά και πολιτικά. Θέλω να τους ευχαριστήσω τους παλιούς προέδρους και να τους υποσχεθώ ότι τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ΝΟΔΕ να προσπαθήσουμε να είμαστε, να ανταποκριθούμε σε αυτό το σημαντικό ρόλο που έχουμε αναλάβει αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο όπου ζούμε μια περίεργη πολιτική κατάσταση. Έναν ευθελισμό της πολιτικής. Με αφορμή τη συμφωνία για τα Σκόπια βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα να διαδραματίζονται κομικές καταστάσεις. Βλέπουμε βουλευτές
να δανείζονται από κόμμα σε κόμμα. Βουλευτές που θέλουν να παραιτηθούν χάνουν το αμάξι τους, εξαφανίζονται μέσα στο κυνηγείο της Βουλής. Βλέπουμε βουλευτές που τους πηρεάζουν οι καζόζες. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο μας αγγίζει και δυστυχώς μας επηρεάζει. Και επηρεάζει τον κόσμο που θέλει κάτι διαφορετικό σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που έχει τόσες δυνατότητες και τόσες ελπίδες. Γι' αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος μας την επόμενη μέρα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου προς το πολιτικό σύστημα. Κάτι το οποίο το έχει κάνει μια δημοκρατία στο παρελθόν και να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε και εμείς. Και θα το κάνουμε και εδώ και στην περιοχή μας. Στην περιοχή όπου δεν έχουμε βουλευτική εκπροσώπηση. Η μεγάλη αυτή παράταξη δεν έχει βουλευτική εκπροσώπηση. Και αυτό έχει φανεί. Έχει φανεί όλο αυτό το διάστημα. Αυτά τα 4 χρόνια η Λοδόπη μας έχει πάει πίσω. Έχει πάει πίσω γιατί δεν έχει γίνει τίποτα αναπτυξιακό. Και αυτό πρέπει να αλλάξει και να είστε σίγουροι στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, αυτό θα αλλάξει. Και θέλω να ελπίζω ότι θα αλλάξει με έναν τρόπο ωραίο. Με έναν τρόπο που αξίζει λόγο. Η Ροδόπη αξίζει και τα δύο στοιχεία, και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί, να εκπροσωπούν. Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε θέσει σαν στόχο σε αυτή την ώρα. Στις επόμενες εκλογές θέλουμε να έχουμε δύο βουλευτές. Θέλουμε να έχουμε βουλευτή και από το χριστιανικό, αλλά και από το μουσουλμανικό στοιχείο. Για να γίνει όμως αυτό, σας θέλουμε κοντά μας. Για να γίνει αυτό, θέλουμε να είμαστε μαζί. Θέλουμε μαζί να περπατήσουμε όλη τη Λοδόπη. Θέλουμε μαζί να δείξουμε ότι μπορούμε. Και να είστε σίγουροι ότι η Λοδόπη αξίζει. Και αξίζει κάτι καλύτερο. Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν προσδιοριστεί. Ευχόμαστε να γίνουν και αύριο. Αλλά να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε έτοιμοι, όποτε και να γίνουν. Μπροστά μας έχουμε τις αυτοδιοικητικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Και εκεί θα είμαστε. Θα είμαστε παντού. Θα είμαστε σε κάθε εκλογικό τμήμα. Θα είμαστε σε κάθε κάτι. Και θα δώσουμε τη μάχη μας, όπως την έχουμε δώσει τόσες φορές, αλλά αυτή τη φορά θέλουμε τη βοήθειά σας. Και είμαι σίγουρος ότι θα την έχουμε. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω περισσότερο. Θέλω να σας ευχηθώ μια καλή χρονιά με υγεία και επειδή θα είναι εκλογική χρονιά, θέλω να έχουμε μια καλή επιτυχία για την Λοδόπη μας και για την Κομωτινή μας. Γιατί μπορούμε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά σήμερα που καλωσορίζω ως επίσημο προσκεκλημένο στη Λοδόπη τον Κώστα τον Καραμαλή και αισθάνομαι χαρά για ποιο λόγο. Καταρχήν γιατί ο Κώστας Καραμαλής είναι ευγενής, μετριοπαθής, ήρεμος και διαλογικός, με επιχειρήματα. Όταν μιλά, χαίρεσαι να τον ακούς. Και από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος λόγος, γιατί κουβαλάει στην πλάτη του ένα βαρύ όνομα, ένα βαρύ όνομα βαρύ στην ιστορία, το όνομα του εθνάρχη μας, Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ανθρώπου του οποίου η πολιτική διέσωσε τη σύγχρονη Ελλάδα και δημιούργησε ισχυρούς συνεκτικούς πατριωτικούς δεσμούς Μακεδονίας, Θράκης, Ελλάδας, Σερών, Ροδόπης. Εκ μέρους της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και του γραμματέα μας του Λευτέρη του Αγγενάκη, σας εύχομαι καλή χρονιά, χρονιά πολλά, με δύναμη, ισορροπία ψυχής, υγεία, σωματική και πνευματική. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι απόψε σε μια ξεχωριστή και μοναδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Νόμερο Κόπης σε μια υπογενειακή
ατμόσφαιρα που έχετε δημιουργήσει όλοι σας με την εδώ παρουσία σας. Καλωσορίζοντας τον εκλεκτό συνάδελφο βουλευτή Σερών Κώστα Καραμαλή, τον Νεάκη Υποδομών και Μεταφορών, ένα νέο πολιτικό, επιμελής των καθήκων το οποίο έχει αναλάβει από την πλευρά του Προέδρου μας. Και πιστεύω, αγαπητέ Κώστα, ότι η εδώ παρουσία σου σηματοδοτεί πολλά πράγματα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω ότι βρίσκεσαι στην πρωτεύουσα της Ράκης, στην Κομοτηνή. Είμαστε υπερήφανοι για την πρωτεύουσά μας όλοι οι συγκρατιώτες. Επίσης, είναι σημαντική η παρουσία και του πρώην Υπουργού του Στυλιανίδη, του Ευρυπίδη, του οποίου η προσφορά στην Τράκη και στον Ομόρο Λόπης είναι σημαντική, είναι συνεχής και πιστεύω, όπως ευχήθηκε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ και το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, η κυρία Γιαννουστάρη, ότι θα πρέπει η Ροδόπη να αποκτήσει την βουλευτική εκπροσώπηση. Βεβαίως θα πρέπει να αποκτήσει και τον Δήμαρχο, κύριε Πρόεδρε, όπως εσείς πάρατε τον πήγη πολύ ψηλά, τον Δήμαρχο της πόλης, της πρωτεύουσας της Τράκης, και το ευχόμεθα. Έχουμε την περιφέρεια. Πιστεύω στις δυνατότητες όλων και πιστεύω ότι στη μεγάλη προσφορά όλων των μελών της παράταξης μας. Σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που δεν θα μεταβάλλονται όταν αλλάζουν τα στοιχεία του κόστους, θα υποχρεωθούν να παρέχουν στους καταναλωτές χαμηλής τάσης νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, οι προμηθευτές ρεύματος με παρέμβαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως επισημαίνει μιλώντας στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της ΣΡΑΕΔΗ Νίκος Μπουλαξής, είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των καταναλωτών που δεν θέλουν να εκτίθενται σε αβεβαιότητα ως προς τη δαπάνη για την ηλεκτρική ενέργεια ή και δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη φιλοσοφία των ρητρών μεταβολής των τιμολογίων που εφαρμόζουν οι προμηθευτές. Σημειώνεται ότι οι ρήτρες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από καταναλωτές οι οποίοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη λειτουργία τους και υποβάλλουν παράπονα ότι άλλες χρεώσεις συμφωνούν με τους προμηθευτές και άλλους λογαριασμούς βλέπουν. Οι περισσότεροι εναλλακτικοί εκτός δύο προμηθευτές έχουν σωματώσει τα τιμολόγια ρήτρες οριακής τιμής του συστήματος, δηλαδή της τιμής του ρεύματος που διαμορφώνεται στην ημερήσια αγορά από το συνδυασμό της προσφοράς μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εισαγωγές και της ζήτησης προμηθευτές για λογαριασμό των καταναλωτών που εκπροσωπούν. Σύμφωνα με τις ρήτρες αυτές, όταν ο ΟΤΣ επιβάλλει ένα όριο, παραδείγματος χάρη 55 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τότε το επιπλέον κόστος μετακυλίεται με τον επόμενο λογαριασμό στον καταναλωτή. Σημειώνεται ότι και η ΔΕΗ προτίθεται να προσθέσει ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα στα τιμολόγια, δηλαδή τιμές θα προσαυξάνονται όταν ανεβαίνουν τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΡΑΕ, τα τιμολόγια που είναι συνδεδεμένα με ρήτρες θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον για ένα μεταβατικό διάστημα, κατά το οποίο θα γίνει η αξιολόγησή τους. Θα θεσπιστεί ωστόσο υποχρέωση των προμηθευτών να παρέχουν στους καταναλωτές και την επιλογή του σταθερού τιμολογίου, το οποίο πιθανότατα θα είναι κάπως ακριβότερο, αλλά θα προστατεύει τον καταναλωτή οποιαδήποτε μεταβολή του κόστους και θα ισχύει για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. Πρόκειται για ένα σχήμα ανάλογο με τα σταθερά ή κειμενόμενα επιτόκια δανεισμού που προσφέρουν οι τράπεζες. Τα σταθερά τιμολόγια θα θεσπιστούν μετά από διαβούλευση με τροποποίηση του κώδικα προμήθειας και είναι μία από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ΡΑΕ με στόχο την προστασία των καταναλωτών ενέργειας. Στο ίδιο πλαίσιο πρωτοβουλειών της ΡΑΕ περιλαμβάνονται μειώσει χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που επιβαρύνουν τη νυχτερινή κατανάλωση. Οι μειώσεις θα εφαρμοστούν στο μεσαίο 1.600-2.000 κιλοβατόρες και το υψηλό κλιμάκιο κατανάλωσης πάνω από 2.000, όπου οι τιμές θα προσαρμοστούν αντίστοιχα για το μεσαίο κλιμάκιο από 0,05 ευρώ ανά κιλοβατόρα κοντά στο 0,015 ευρώ και για το υψηλό από 0,085 ευρώ σε 0,03 ευρώ. Η μείωση αφορά περίπου 30.000 οικογένειες που χρησιμοποιούν εντατικά το νυχτερινό τιμολόγιο. Η πρόταση της ΡΕΠ προς το Υπουργείο Ενέργειας απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, περιλαμβάνει και αναδρομική εφαρμογή από 1η 11 2018. Η λειτουργία ειδικής εφαρμογής για τη σύγκριση των τιμολογίων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, που θα επιτρέψει στον καταναλωτή την ορθή αξιολόγηση των προσφερόμενων σε αυτών τιμολογίων, ώστε να προβεί στην καταλληλότερη για αυτόν επιλογή. Ο κανονισμός της λειτουργίας εφαρμογής έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το εργαλείο προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του τρέχοντος έτους. Μεταβολή των τιμολογίων στο ανταγωνιστικό σκέλος, ύστερα από προειδοποίηση των καταναλωτών και εφαρμογή μετά από εύλογο διάστημα. Εκ νέας στις 28 Φεβρουαρίου, η προθεσμία που έχουν οι επαγγελματίες για να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον επαγγελματικό λογαριασμό στο διαδικτυακό τόπο της ΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΔΕ.
Ο επαγγελματικός λογαριασμός χρησιμοποιείται προκειμένου να υπολογίζονται οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι με πλαστικό χρήμα, έτσι ώστε να τους χορηγούνται ηλεκτρονικοί λαχνοί συμμετοχής στη φορολοταρία. Σε περίπτωση που δεν γίνει η δήλωση, θα επιβληθούν πρόστιμα των 100 ευρώ, ενώ αν δεν γίνει καθόλου δήλωση από κάποιον επαγγελματία, τα πρόστιμα θα αγγίξουν τα 1.000 ευρώ. Στον επαγγελματικό λογαριασμό, οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες πιστωτικές και χρηστικές, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι λογαριασμοί της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να αλλάξουν όμως σε κάθε περίπτωση. Δεν επιτρέπεται η δήλωση του ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από δύο ή περισσότερους δικαιούχους πληρωμής. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να ξεκινήσει διασταυρώσεις ανάμεσα στη λίστα των υπόχρεων και στο κατάλογο όσων δήλωσαν εντός προθεσμίας τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμό. Το σκόρδο καλλιεργείται σε διάφορα μέρη του κόσμου και χρησιμοποιείται στη μαγειρική λόγω της έντονης οσμής του και της υπέροχης γεύσης του. Ωστόσο, κατά τα αρχαία χρόνια, η βασική χρήση του σκόρδου ήταν για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Η χρήση του έχει καταγραφεί από πολλούς σπουδαίους πολιτισμούς, όπως των Αιγυπτίων, των Βαβυλώνιων, των Ρωμαίων, των Ελλήνων και των Κινέζων. Μάλιστα, ο Ιπποκράτης συνείδησε να χορηγεί στους ασθενείς του σκόρδο για τη θεραπεία διάφορων ασθενειών. Οι επιστήμονες τώρα γνωρίζουν ότι τα περισσότερα από τα αφέλη του για την υγεία προκαλούνται από τις θειούχες ενώσεις αλιίνη, αλυσίνη και αχοένιο, οι οποίες σχηματίζονται όταν μαχίζεται, συνθλίβεται ή μασχέται μια σκελίδα σκόρδου. Οι θειούχες ενώσεις από τους σκόρδους έρχονται στον οργανισμό από το πεπτικό σύστημα και ταξιδεύουν σε όλο το σώμα, όπου ασκούν τα ισχυρά βιολογικά αποτελέσματά τους. Έχει υψηλή διατροφική αξία αλλά ελάχιστες θερμίδες. Μία μερίδα 28 γραμμαρίων σκόρδου περιέχει. Μαγκάνιο 23% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης. Βιταμίνη Β6 17% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης. Βιταμίνη C 15% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης. Σελήνιο 6% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης. Φυσική ένσυνση 0,6 γραμμάρια. Ποσότητες ασβεστίου, χαλκού, καλίου, φωσφόρου, σιδήρου και βιταμίνης Β1. Το σκόρδο περιέχει επίσης ίχνη άλλων διαφόρων θρεπτικών ουσιών. Στην πραγματικότητα περιέχει λίγο σχεδόν από όλα όσα χρειάζεται. Όλα αυτά με 42 θερμίδες, 1,8 γραμμάρια πρωτεΐνης και 9 γραμμάρια υδατάνθρακες. Συμβάλλει στην ελαστικότητα των αγγείων. Μία από τις πιο σημαντικές καρδιοπροστατευτικές δράσεις του σκόρδου είναι η ικανότητά του να παρεμποδίσει την οξύδωση της κακής χοληστερόλης, μια διαδικασία που θεωρείται πλέον καθοριστική για τη δημιουργία της αθερωματικής πλάκας στα αγγεία, με πολλές μελέτες να υποστηρίζουν την ευεργετική δράση του σκόρδου κατά της αθερωμάτωσης. Επομένως, το σκόρδο φαίνεται ότι προστατεύει την καρδιά μας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ελαστικότητας των αγγείων μας. Για τα άτομα με υψηλή χοληστερόλη, τα συμπληρώματα σκόρδου φαίνεται να μειώνουν τη συνολική και την LDL χοληστερόλη κατά περίπου 10-15%. Το σκόρδο φαίνεται να μειώνει την κακή χοληστερόλη, αλλά δεν έχει επίδραση στην καλή χοληστερόλη. Η αλυσίνη του σκόρδου θεωρείται ένας ισχυρός αντιμικροβιακός παράγοντας που σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C που περιέχει ενισχύει την αντιβακτηριακή του δράση. Έρευνα που δημοσιεύθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ βρήκε ότι η καθημερινή κατανάλωση σκόρδου μείωσε τον αριθμό κρυολογημάτων κατά 63% συγκριτικά με ένα πλασέντο, ενώ άλλη έρευνα βρήκε ότι η καθημερινή κατανάλωση 2,56 γραμμαρίων εκχυλίδευσης σκόρδου μείωσε τη διάρκεια του κρυολογημάτων κατά 61%. Μελέτες έχουν βρει ότι τα συμπληρώματα σκόρδου έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση. Σε μία μελέτη 600 έως 1500 μικρογραμμαρίων εκχυλίδευσης σκόρδου ήταν εξίσου αποτελεσματικά με το φάρμακο ατενολόλης στη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε περίοδο 24 εβδομάδων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι δόσεις συμπληρώματος πρέπει να είναι αρκετά υψηλές για να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η ποσότητα που χρειάζεται είναι ισοδύναμη περίπου 4 σκελίδες σκόρδου την ημέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες έρευνες, το σκόρδο έχει ήπια μόνο επίδραση στη ρύθμιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, με την επίδρασή του να χαρακτηρίζεται ως παροδική και περιορισμένη. Με λίγα λόγια, τα συμπεράσματα των κλινικών ερευνών είναι αντιφατικά και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Χάρη στα δεκάδες αντιξιδιωτικά φλαβονοειδή και τις μεγάλες ποσότητες σιλινίου και βιταμινών Α και Σ που περιέχει το σκόρδο, τονώνει την αντιοξυδωτική ασπίδα του οργανισμού. Το σκόρδο ήταν ένα από τα πρώτα αναβολικά στην ιστορία του αθλητισμού. Χρησιμοποιήθηκε παραδοσιακά σε αρχαίους πολιτισμούς για να μειώσει την κόπωση και να ενισχύσει την απόδοση των εργατών. Μάλιστα, σκόρδο έτρωγαν και οι αθλητές στην αρχαία Ελλάδα προτού λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Τιβίρου εδώ πέρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί εκπομπή «Πες τα Νίκο» με τον Νίκο Πουρτσίδη. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.